Τι σούβαλα. Μπόπια. Τι σούβαλα, πες. Φοβερό. Ε. Έλα, έλα, δώσε, Βαγγέλη. Και εγώ που είμαι νησιώτης άνθρωπος, χάρω αυτό πολύ. Έτσι λίγο να τιμήσουμε τον άνθρωπο ο οποίος μας τιμά σήμερα με την... Καλά, είχα τελειώσει, να τιμήσουμε τον... το σπουδαίο αυτό άνθρωπο ο οποίος μας τιμά με την παρουσία του, Παύλος Κοντογιαννίδης στον Άμαστε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε φιλοξενούμε. Έχω να σε δω χρόνια. Πόσα, τρία. Ναι, από το άλλο κανάλι. Από το άλλο κανάλι, από που έγινε εκπομπή. Μια φοβερή εκπομπή και τότε. Πολύ ωραία είχαμε περάσει. Φοβερή. Και πολύ ωραία τα είχαμε πει. Βγήκε και ο Σμαραγδής τότε και έλεγε κάτι. Βέβαια, ήταν υπερβολικά για μένα. Καθόλου υπερβολικά. Φοβερή. Εσύ τα είχες θεωρήσει υπερβολικά, ναι, ο άνθρωπος τα έλεγε από την καρδιά του. Εντάξει. Και καθόλου υπερβολικά. Ναταλία, φοβερή υπόκρουση για τον Κούνε είναι ότι πρέπει. Φοβερή υπόκρουση, πραγματικά. Πραγματικά. Πώς ο Παύλος Κοντογιαννίδης μου έλεγε ότι σε αυτό εδώ το πλατό, ναι, όντως, πέρυσι γυρίζατε τις τρίχες. Όλο αυτό το πλατό μαζί με τα άλλα ήταν ένα φοβερό σκηνικό που δυστυχώς κράτησε μόνο για μια σεζόν. Έχεις την ψυχραιμία να αντιμετωπίσεις πράγματα τα οποία ξεκινάνε ιδιαίτερα ελπιδοφόρα, αλλά δεν έχουν την απαιτούμενη εμπορική, θα χρησιμοποιήσω εγώ τον όρο, ναι, ανταπόκριση στα νούμερα, ή τσαντίζεσαι, είσαι γενικά το παίρνεις cool ή λες καμό το δεν. Έχω, ελέγχω μόνο το τομέα του εαυτού μου. Σωστό είναι η δουλειά αυτό. Που κάνουμε δεν είναι ατομική, είναι ομαδική. Από εκεί και πέρα, εντάξει, και όσο μπορώ, συμβουλεύω και τους σχολητούς μου. Από εκεί και πέρα δεν εξαρτάται μόνο από μένα. Μια επιτυχία δεν εξαρτάται και από μια αποτυχία, ούτε από έναν και τα λοιπά, όπως και μια σχέση. Και στη σχέση έτσι. Τι είναι, και η δουλειά που κάνουμε, ας πούμε, εμείς τώρα, σχέσεις είναι. Ερωτικά τη βλέπεις και τη δουλειά, ναι, σαν ερωτική ναι, σχέση ναι, τα βλέπεις. Πάντα, ναι, τα πάντα. Να σε ρωτήσω όμως κάτι, όταν παίρνεις ένα σενάριο στα χέρια σου, είτε αυτό είναι σύριαλ, είτε είναι ταινία, είτε είναι θεατρικό κείμενο, έχεις την ικανότητα να καταλάβεις από την αρχή περίπου πώς θα πάει, ναι, ή πέφτεις έξω. Ναι, ναι. Ας πούμε, ας αναφέρω, όταν μου έφερε ο Περάκης στο Βίο και Πολιτεία και εγώ έφτιαχνα το θερμοσύμφωνο πάνω στο παντάρι, λέω για να έρθει ο άνθρωπος κάτι ξέρει, το διάβασα και που βέβαια... Όταν διαβάζεις ένα σενάριο, δεν μπορείς να καταλάβεις τι αποτέλεσμα θα έχει, αλλά το υποψιάζεις. Mm. Ειδικά φέτος στις δύο δουλειές, ώρα που είμαι, μία στο χιτήριο, στο Μπαμ Μπαμ, και μία τώρα που θα γίνει πρεμιέρα 16 στο Αγγέλων Βήμα. Εγώ το λέω Βήμα Αγγέλων, δεν ξέρω γιατί. Αγγέλων Βήμα ναι, είναι, αλλά Βήμα Αγγέλων είναι εξίσου ωραίο που γίνεται. Πραγματικά το ένα δραματικό έως τραγικό έργο το 19 Μαΐου, που έγινε και λόγω συγκυριών φοβερά επίκαιρο. Για την γενοκτονία, ήταν τα κείμενα τα οποία με τραβήξαν, ας πούμε. Δηλαδή μου αρέσανε τα κείμενα. Βέβαια στο πρώτο συνετέλεσε και το φοβερό pressing που μου έκανε ο Βάλαρης, επειδή τρία χρόνια με κυνηγάει πια, έλα να παίξεις, λες και είμαι κανένας Τζακ Νίκολσον, Ντενίρο έστω, ας πούμε. Αν ήσουν ένας ξένος τοπιός, ποιος θα μπορούσες να είσαι από αυτούς που... Ποιος θα ήθελα να είμαι. Ποιος θα ήθελες. Ο συγχωρεμένος ο Μάρλον Μπράντο, αλλά ο εν ζωή Τζακ Νίκολσον. Αυτό πήγα να σου πω. Έχεις κάτι από Τζακ Νίκολσον. Εντάξει, είμαστε και δύο μιας φεύγα κατάστασης. Μιας φεύγα κατάστασης, ναι. Ακριβώς αυτό. Το Μπαμ Μπαμ, το οποίο είναι στο χιτήριο, τι παράσταση είναι, για πες μου λίγο. Είναι μια κλασική φάρσα, ας πούμε, του ειδικού της φάρσας, του Κούνεϊ. Mm-hmm. Το γράφει μαζί με τον Τσάτμαν, πώς λέγεται. Είναι ειδική αυτή στις φαρσοκομωδίες. Είναι ένα πολύ γρήγορο έργο, πολύ δεμένη παράσταση, φοβερή ρυθμή. Και αυτό ποτέ εγώ δεν ήθελα να παίξω σε ένα τέτοιο έργο, γιατί εντάξει, δεν έχουμε και δεν είμαστε, ας πούμε, ο Ριβάλτο στα 25 του. Κατάλαβες, τώρα να κάνουμε πρωταθλητισμό
Με ριβάλτο δεν γίνεται. Αλλά ξέρεις, η φάρσα δεν έχει να κάνει με το αν είσαι 25. Η φάρσα έχει να κάνει με το πόσο πολύ έχεις την επίγνωση του τι είναι φάρσα. Κλείνει πόρτα, ανοίγει πόρτα, γίνονται καταστάσεις. Ναι, με βαρύ αναστεναγμό που λέμε. Αυτό σου λέω. Είναι δύσκολο είδος. Ναι. Γιατί εγώ είμαι και μια σχολή που, ας το πω, να μην πω το σοσιαλιστικό ρεαλισμό, να πω το δευτερογενή ρεαλισμό του Μπρέχτ κατεύθυνση. Δεν μπορώ να παίξω υπερβολικά, με κουράζει αυτό το πράγμα. Όχι ότι η παράσταση είναι σε υπερβολικούς τόνους, συνήθως έτσι να αντιμετωπίζουν τη φάρσα. Να μην σου πω και τις κωμωδίες στην τηλεόραση, τώρα έτσι να λέμε και κανένα κακό, ας πούμε. Εγώ ξέρεις τι νομίζω για σένα, Παύλο, ότι είσαι χαρακτηριστικός. Δηλαδή το παίξιμό σου έχει μια ιδιαιτερότητα, έχει δική σου ταυτότητα. Ναι, αυτό ναι. Κοντογενιδέικο παίξιμο, βέβαια. Ναι. Θα μπορούσε. Εγώ την αναλύω, διότι είμαι διδαγμένος μέσα από το εργαστήριο Θεσσαλονίκης. Είχαμε τη χαρά να είχαμε τότε το Θόδωρο Τρεζόπουλο που ήρθε από το τότε Berliner Ensemble, το original, να διδαχτούμε αυτή την τέχνη, ας πούμε, της δευτερογενούς ταύτισης. Μου αρέσει αυτό. Αν και στην πρωτογενή η θεωρία του Στανισλάβσκη, και αυτή μου αρέσει, την έμαθα από τη σχολή. Είμαι, ας το πούμε, ρεαλιστής. Μ' αρέσει ο ρεαλισμός. Ο ρόλος σου στο Μπαμπάμ, πες μου, για το ρόλο σου, τι κάνεις εσύ? Ο ρόλος, ναι, είναι ένας περίεργος τύπος, χυμώδης και πολύ σίγουρος για τον εαυτό του και ως συνήθως... Βλέπουμε και τα πλάνα εμείς εντωμεταξύ, όση ώρα μας τα λες. Για να δω κι εγώ. Ναι, θα δεις. Καλά, φοβερό ντύσιμο, ναι. Όταν λες χυμώδης, τι μπορεί να εννοείς με το χυμώδη? Ερωτικός. Εμένα μου αρέσει ο ερωτισμός να βγαίνει ακόμα και σε μια μακαρονάδα ή ένα τσάι, ας πούμε, ξέρω και εγώ, οτιδήποτε. Ναι. Σε ένα ρούχο, παντού. Η φύση γύρω-γύρω είναι σε αναπαραγωγική διαδικασία 24 ώρες 24 ώρες. Εμείς γιατί να είμαστε μέσα στη μιζέρια? Λοιπόν, αυτός ο ρόλος είναι ένας τύπος ο οποίος, βέβαια, τι γίνεται εδώ στην καινούρια διανομή. Έχω γυναίκα μου, ας πούμε, την κουκλάρα, τη Χριστίνα την Μπαμπά. Λοιπόν, και ξαφνικά τώρα να πατάς τη Χριστίνα, το κάνει όμως, είναι ψιλομουρντάρης. Πηγαίνει εκεί με διάφορες πιτσιρίκες και τα λοιπά, αλλά στο τέλος του έργου προσπαθήσαμε και δυσκολευτήκαμε και με τον Βάλερη αλλά και με τα παιδιά. Λέω, δεν μπορώ να τις πω τώρα, να τις διατάξω της κοπέλας, να πω πήγαινε στην κουζίνα, ξέρω, κυρά μου, και δεν μπορώ. Ναι. Λοιπόν, δικαιούται και αυτή να έχει έναν εραστή. Αλλά και όχι μόνο. Αλλά εκεί και δύο. Ανετράπει η λογική του έργου. Έπρεπε κάπως να τελειώσει. Και προχθές το βρήκαμε. Το βρήκαμε την έννοια ότι κάθε βράδυ λέω ότι βγαίνει σε διάφορα δείπνα με διάφορους συγγραφείς. Γιατί είμαστε ιδιοκτήτες και εκδότες παιδικών βιβλίων, να φανταστείς. Και πάτε για να δικαιολογήσω τα. Τα κομμενηλίκια σου, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, λέω ότι θα βγάλω απόψε τον τάδε συγγραφέα, τον τάδε κτλ. Και εγώ κάνω. Και αυτή τα πιστεύει καημένη μέχρι που βρίσκει ένα πολύ ωραίο αγόρι, τον Νίκο τον Αναδιώτη, και προσπαθεί να κάνει κάτι, αλλά δεν προλαβαίνει λόγω της πλοκής του έργου. Και λέω στον Καλυβάτση, που είναι κουμπάρος μου και φίλος και συνεταίρος, βρήκαμε ένα φινάλι να πω ότι δεν ξέρω τι να κάνω τώρα, να την πνίξω, και πάω να την πνίξω, αλλά της δίνω ένα γκροτέσκο φιλί που ακούγεται με ηχητικό εφέ, ένα τέτοιο πράγμα. Ναι. Και λέω, συγγνώμη, πήρα ένα ηχηρό μάθημα. Από εδώ και πέρα δεν είναι δυνατόν να έχω μια γυναίκα τέτοια και να βγαίνω εγώ κάθε βράδυ για διάβασμα, ας πούμε, και κάπου δεν. Να σου βάλω μια ανωτελεία εδώ και να σε ρωτήσω το εξής. Πρόσφατα φιλοξενήσαμε μια δήλωση της Μάρος Κοντού, η οποία είπε ότι πάρτε το απόφαση, λέει, όλες οι γυναίκες, όλες οι γυναίκες θέλετε, δεν θέλετε, κέρατο θα φάτε. Έχει απόλυτο δίκιο. Και ήθελα την άποψή σου σε αυτό. Γιατί ναι, έπεσε εδώ πέρα στο δικό μας, στη δικιά μας την παρέα, έπεσε μια. Μούγκα. Όχι μούγκα. Κάποιοι σύμφωνοι. Έπεσε μια. Θα το αναλύσουμε επιστημονικά και θα δικαιολογήσουμε τη θέση της Μάρος. Mm. Λοιπόν, πρέπει να γνωρίζουμε όλοι άπαντες. Όχι σαν άντρας, γυναίκα και ούτω καθεξής. Στη φύση γενικά. Λοιπόν, η επιστήμη αναφέρει ότι ο ρόλος του αρσενικού είναι να μεταφέρει τη ματαιοδοξία του, που συγκεντρώνεται όλη στο μόριό του, ναι, για να το χρησιμοποιεί για την αναπαραγωγή του είδους. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια. Δηλαδή, να φανταστούμε το άκρο νάουτο της ματαιοδοξίας αυτής, φαίνεται στο βασίλειο των Μελισσών, ναι, όπου εν γνώση του ο Κυφίνας τρέχει 30 χιλιόμετρα να γονιμοποιήσει τη βασίλισσα. Τη βασίλισσα.
να συνευρεθούν. Λοιπόν, και εν γνώση του ξέρω ότι μετά θα πεθάνει. Αυτή η ματαιοδοξία έχει και μια ομορφιά, μια γλύκα. Αλλά αυτό συμβαίνει σε όλους, γιατί και ο άνθρωπος είναι ζώο. Υπήρξε όμως γυναίκα που εσένα να σε κρατήσει πιστό και μονογαμικό πέραν της πενταετίας, δίπλα της. Ναι, τη γυναίκα που είμαι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είδες λοιπόν πάρα ότι... πολλά χρόνια. Είδες λοιπόν ότι και οι κανόνες... Ναι, κάνω αυτό... προσπάθειες όμως. Σ' αγαπώ που το λες αυτό. Κάνεις προσπάθειες. Κάνω όμως... προσπάθειες. Όμως είδες που κάθε κανόνας έχει την εξαίρεσή του. Εντάξει, μιλάμε για τον κανόνα. Και πιθανόν έχει, και έχει να κάνει και με το πόσο ωριμάζει και το πόσο χορταίνει. Ίσως στα 19 και στα 20 σου να μην τα κατάφερε σε κανέναν. Από κάτι λόγο. Που είπε ο συγχωρεμένος ο Βαγγέλης ο Λιβαδάς, επειδή βλέπει ότι είμαι μερακλής σαν άτομο. Γιατί με καμάρωνε και στη σκηνή επάνω, έβλεπε ότι δεν κάνω θόρυβους, δεν ενδιαφέρομαι για τα παπούτσια, για τα ρούχα, το λόγο. Λέει αυτό θα τα πάρει το βράδυ, δεν χρειάζεται κτλ. Και έβλεπε ότι το μάτι μου παίζει κτλ. Ναι, λοιπά, ναι, ναι, ναι. Λογικό είναι, μπορεί να είσαι και βλάκας, δηλαδή βέβαια. Να περνάει από δίπλα σου. Όχι, βέβαια. Φεάκι ή να κοιτάς το μήλο. Τι ξέρω κι εγώ που λέει. Ναι, δεν γίνεται. Αλλά λέει, άκουσα να δεις. Μία συμβουλή σου δίνω, γιατί κι εγώ υπήρξα μαρακλής. Μπορεί, λέει, στη ζωή σου. Για χι λόγους να πας με πολλές, μία θα ερωτευτείς. Ήταν μεγάλη κουβέντα του κυρίου Βαγγέλη να καλά. Μία μόνο. Μία. Με μία θα δεθείς. Και προφανώς ανέφερε τη δική του και έλεγε «Εις μαρούλα μου». Ναι. Καταλαβαίνεις. Μπορεί να έκανε τα μύρια όσα. Αλλά εκεί ήταν άλλο. Μία. Ένα ναι, μία. Δεν υπάρχει δεύτερο. Λοιπόν, απάντησε επιστημονικά και δικαιολόγησα την θέση της Μάρος της Κοντού, ναι. Που είναι μια καταπληκτική κυρία και συνάδελφος. Ωραία. Παλιά φίλη. Παίξαμε και μαζί. Πού είχατε παίξει μαζί? Το φοβερό δίδυμο Κοντού Χρονοπούλου στο Δελφινάριο. Ένα καλοκαίρι ολόκληρο. Δεν το θυμάμαι αυτό. Ναι, κάνανε ένα φοβερό ντουέτο που παίζανε σχεδόν τους ρόλους, ήταν απίθανες. Αλήθεια. Ναι. Και εγώ δεν ξέρω τι. Εντάξει, ήταν μια δουλειά, ξέρεις, έτσι, με πολλούς συναδέλφους. Πάμε στην άλλη σου την παράσταση, στο Αγγέλων Βήμα, η οποία κάνει πρεμιέρα, μου είπες. 16 του μήνα 16 στο. Νοεμβρίου. Θα παίζετε Δευτέρα-Τρίτη. Δευτερότητα είναι το Αγγέλων Βήμα. Συνεδούς, ναι. Είναι Δευτέρα-Τρίτη, Τετάρτη ένα ρεπό επιτέλους. Και Πέμπτη Παρασκευή, Σαββατοκυριακή στο Χιτήριο. Ναι. Θέλω να πω πρώτα όμως για το Χιτήριο. Εμένα σε αυτή τη φάση της ηλικίας που είμαι μετά από 40 χρόνια ενεργό στη δουλειά, χειμώνα καλοκαίρι, ξέρεις, κουράζεσαι. Γιατί 38 δουλειά... χρόνια έχεις συμπληρώσει το θέατρο, έχω μελετήσει το βιογραφικό σου, μην προσθέτεις χρόνια στον εαυτό. Είπα 40 να το ολοκληρώσω, να μην μπερδευτώ. 38. 40 θα τα πούμε σε δύο χρόνια. Ναι. Γιατί ηθοποιός ήμουν από τα 5 μου. Το παιδί θαύμα Παύλος Κοντογιαννίδη. Ναι, μέσα στα χωράφια του νομού η Μαθίας. Έπαιζα την Αργής με τις ξαδέρφες. Ξέρεις, επειδή εμείς τώρα. Παίζουμε, φορτώνουμε με τα συναισθήματα. Mm-hmm. Τα έχουμε καταστρέψει, τα έχουμε κουράσει. Θέλουμε για μια ηρεμία. Mm-hmm. Και πρωταρχικός σκοπός είναι, στο σχήμα που θα πάω, να τη βρίσκω. Να είναι καλοί άνθρωποι. Δεν θέλω ψηλό ίντριγκες, λαμογιές κτλ. Αυτά τα παιδιά εκεί πέρα πραγματικά... Εντάξει, τον Κούκουρα, τον Βασίλη τον ξέρω, τη Χρύσα, την Κλούβα και τα... Λοιπόν, τα άλλα δεν τα ξέρω τα παιδιά, αλλά είναι... Τζάμι, σπαθί. Ναι, τους αγάπησα γιατί με βοηθάνε, γιατί με πιάνει με ένα κυκλοθυμία, αρχίζω εκείνο, τ' άλλο, ξέρω κι εγώ, είμαι λίγο... Ναι. Και τα άλλα τα παιδιά δεν τα έχω γνωρίσει ακόμα. Γνώρισα μόνο τη συγγραφέα του έργου μέσω Facebook, να φανταστείς, μου ήρθε το έργο, το οποίο το διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ, είναι η Φανή Δαλεζίου, με πούμε και το όνομα, λάθος και παρεξηγηθεί. Και μετά γνώρισα στο γκρουπ, λέω παιδιά να διαβάσουμε λίγο το έργο είναι πολύ καλό, για να δούμε, γιατί τιμή τους δεν είναι πόντι. Και ανεβάζουν, ας το πούμε, ο διάλογος βέβαια είναι μισός με νεοελληνικός, τον καταλαβαίνουν όλοι και ποντιακά μέσα. Και παίζω έναν τιμητικά εκεί προσφερθείς, έναν ρόλο πολύ δύσκολο. Βέβαια θα δούμε πώς θα αντέξω. Τι ρόλος είναι? Αυτός ο ρόλος είναι ο πρωταγωνιστής. Που ο μύθος διαδραματίζεται στη Σαψούντα του 1919, τότε ο Γιώργος ας πούμε. Ο Γιώργος σε εξέλιξη το 1990-2000 στην Ελλάδα. Δηλαδή ένας Μαθουσάλλας, ο οποίος ναι. Μέσα από την αφήγησή του, η οποία είναι συγκλονιστική, είναι 4 σελίδες αφήγηση, όπου εκεί νομίζω ότι ολοκληρώνεται όλη η άποψη για την ιστορία του Ποντού. Και... Μετά πέφτουμε σε ένα flashback, ας πούμε, και γίνεται
η διαδικασία ενός γάμου, δύο οικογένειες ετοιμάζονται, αλλά δεν προλαβαίνουν να παντρευτεί το ζευγάρι, διότι γίνονται τα γεγονότα και αρχίζουν οι αποκεφαλισμοί και η εθνοκάθαρση του Φίλη. Η εθνοκάθαρση του Φίλη. Ναι. Πολύ ωραία το είπες. Ο κύριος Φίλης ήθελε να ξεκαθαρίσει, πρέπει παιδί μου, τη θέση του. Μετά, βέβαια, ανασκεύασε λίγο τη δήλωσή του. Μιλάμε, βέβαια, για την πολύ γνωστή δήλωση που είπε ότι δεν ήταν γενοκτονία αυτό που έγινε από το 19 μέχρι το 23 με τους Πόντιους. Ήταν, πώς το είπε, κάπως αλλιώς το είπε. Εθνοκάθαρση. Ναι, ναι, εθνοκάθαρση. Και ότι γενοκτονία, εννοώντας ότι γενοκτονία είναι όταν, βρε παιδί μου, ο Τούρκος πάει και αρπάξει τον άλλο και του κόψει την καροτίδα. Τι τους έκανε, τους έπαιρνε ναι, SMS. Σε παρακαλώ, Παύλο. Η γενοκτονία είναι στο εξηγότερο. Προς το ναι, ναι. Λοιπόν, γενοκτονία... επειδή απαντήθηκαν αυτά και με μεγάλη επιτυχία. Ναι, εσύ απάντησε και από το Facebook, το δικό σου κιόλας, έτσι. Το Facebook, μια πολύ επιστημονική, ας το πούμε, τοποθέτηση. Και μέσω. Και δεν το περίμενα να είχε τέτοια πήγηση. Μέσω της Ανίτας της Σπάνια με ένα τηλεφώνημα το οποίο έκανε τρομακτική εντύπωση. Παίρναν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι καν ποντί και κλαίγανε, δηλαδή χωρίς υπερβολή. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Βεβαίως και το θέμα ήταν μια ατυχή στιγμή, νομίζω, για τον κύριο Φίλη. Η ιστορία δεν γράφεται από κανέναν ιστορικό. Η ιστορία γράφεται από τους λαούς. Ιστορική, που δεν είναι ιστορικός, βέβαια, ο άνθρωπος. Έτσι δεν είναι καν ούτε εθνολόγος ούτε τίποτα. Λοιπόν, απλώς έχει μια θέση την οποία θέλει να την προβάλλει. Εγώ χαρακτηρίζω τέτοιες θέσεις έχει η χορτάτη προοδευτική διανόηση, ας πούμε, η οποία μεταξύ Φρεντοτσίνο και δεν ξέρω τι άλλο, ας πούμε, αναλύουν τα γεγονότα. Κατάλαβες, αλλά μένα διαφορετικά μου τα πει η μάνα μου, ότι ο παππούς μου πέθανε στα 35 από τον καημό, όχι για τους Πόντιους, για τους Αρμένιους, γιατί πρώτα σφάξαν τους Αρμένιους. Και μετά τους Πόντιους. Οι οποίοι περνάγανε μπροστά από το φούρνο που είχε ο παππούς στην τραπεζούντα και του χτύπαγαν την πόρτα γιατί τον αγαπούσαν, να τους πάρει να τους σώσει. Αλλά έτσι κι άνοιγε την πόρτα, κατευθείαν. Και μία, δύο, τρεις, ας πούμε, έβλεπε 100, 100, 200, πήγαινα παρακάτω και κατά το Φίλη έκαναν εθνοκάθαρση στους... Λοιπόν, να πούμε και ετυμολογικά, η ιστορία δεν αναλύεται ούτε μέσα από τη γραμματική ούτε την αιτιολογία. Είναι ορισμένα γεγονότα. Λοιπόν, πρώτα δολοφονήθηκαν ομαδικά, δολοφονίες είναι αυτές, λοιπόν, οι Αρμένοι και μετά οι Πόντιοι. Λοιπόν, οι λέξεις είναι γενοκτονία από το γένος κτίνο. Το κτίνο σημαίνει φωνεύω. Φωνεύω. Όποιος όμως πρόσεξε, υπάρχει ένας δόλος εδώ. Ο Κεμάλ με τους Νεότουρκους έκανε εθνοκάθαρση στο έθνος του. Δηλαδή τι, βγήκε και είπε ότι εγώ όσες φυλές είναι άλλες πλην των Τούρκων, Μουσουλμάνων, Οθωμανών κτλ. Θα τους καθαρίσω δια της απλής μεθόδου της ομαδικής σφαγής κτλ. Αυτοί όμως που εκτελέστηκαν, που εσφαγιάστηκαν, αυτοί εγενοκτονήθησαν, διότι εξαφανίστηκε το γένος τους. Υπάρχει διαφορά. Και αυτός που παίρνει θέση υπέρ της εθνοκάθαρσης, έμεσα, δεν είναι τυχαίο ότι βουήξαν τα τουρκικά μέσα μαζικής επικοινωνίας, παίρνει έμεσα θέση και δίνει άλοθη προς τον εθνοκαθαριστή. Τούρκους, λοιπόν, ναι. Να προσέχει λοιπόν οποιοδήποτε κύριος Φίλης, διότι αυτό είναι, για μένα είπα ότι είναι μια ανήθικη πρόταση, μια ανήθικη θέση. Ναι. Γιατί έχεις πάρα πολύ δίκιο, Παύλο, διότι πολύ απλά και για αυτούς που απλά έχουν μελετήσει, ξέρεις, απλά ελληνική ιστορία, δεν χρειάζεται να έχεις εμβαθύνει. Τα βασικά γεγονότα να ξέρεις, όταν ένα λαό τον εξωθείς στον ξεριζωμό και τον αφήνεις να πεθάνει μέσα στην ερημιά από την πείνα, από τα βασανιστήρια, από τα στρατόπεδα θανάτου μέσα στην ερήμα, από οτιδήποτε, αυτό είναι γενοκτονία. Αυτό δεν είναι κατά λάθος έγινε. Ένας μέγας ιστορικός αρχαιότητος είναι ο Θουκυδίδης. Και όλοι μάθαμε, ας πούμε, που πήγαμε στο γυμνάσιο στο Λύκειο, περιέγραφε τα γεγονότα πολύ ωραία ο Θουκυδίδης. Δαρίου και Παρισάτιδος γίγνονται πέδες δύο. Ναι. Εκεί, μέχρι εκεί, ο δημοσιογράφος που λέει τις ειδήσεις το βράδυ, παραθέτει τα γεγονότα. Δεν παίρνει θέση. Παραθέτει τα γεγονότα. Λοιπόν, ο κύριος Φίλης και οποιοδήποτε κύριος Φίλης, γιατί είδα πήραν θέση και η κυρία Ρεπούση με τον Κατσόπουλο και τα λοιπά, δεν είναι ιστορική. Άρα δεν μπορούν ούτε καν, δεν ξέρω αν η κυρία Ρεπούση είναι, αλλά τουλάχιστον ο κύριος Φίλης δεν είναι. Δηλαδή, και το άλλο το πονηρό, ότι εκφράζω, ξέρεις, επειδή μπορεί να είμαστε πόντιοι και δεχθήκαμε ένα μπούλινγκ και ένα ρατσισμό, είμαστε έξυπνοι άνθρωποι, έως και πανέξυπνοι, οφείλω να ομολογήσω.
Λοιπόν, και τονίζω το εξής, ότι αυτοί που λένε ότι σε μια δημοκρατία έχει δικαίωμα ο καθένας να λέει την άποψή του, λέω σε αυτή την υπέροχη δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί ο κύριος Φίλης ή οποιοδήποτε κύριος Φίλης να βγει και να πει ότι ο Υπουργός των Οικονομικών κλέβει. Συγχωρώ που βγήκα, έβγαλα τον. Μπορεί να βγει και να πει ότι ο Πρωθυπουργός μου είναι οπορτουνιστής. Κοινώς θα πάει από εκεί που πήγε και ο Λαφαζάνης. Αυτή είναι η δημοκρατία. Μπορεί να προσέχουμε τις λέξεις, τους όρους, τις ενοιολογικές αναλύσεις. Έτσι. Αυτά και κλείνω το θέμα. Η απάντηση μέσω καλλιτεχνικού περιεχομένου θα δίδεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Αγγέλο Βήμα από τα καταπληκτικά παιδιά. Σωστά, 19 Μαΐου λέγεται. 19 Μαΐου. Και εδώ να τονιστεί, απλώς συγκυριακά τώρα ταυτίστηκε με το γεγονός. Ναι, και είναι τιμή. Εάν έγραφε το έργο και λεγόταν η γενοκτονία, δεν θα έπαιζε. Γιατί ενέχεται μία υπερβολή και την εκμεταλλεύονται από τον κύριο Ψωμιάδη μέχρι το δεν ξέρω ποιον άσχετο, ο οποίος κατεβαίνει ας πούμε στο υπόλοιπο Αττικής και ονοεί το και πάει να ψαρέψει χωρίς να είναι πόντιος ψήφους από το Μενίδη, τον Ασπρόπυργο κτλ. Τα ζήσαμε και αυτά στην εκδήλωση. Εγώ δεν πήγα, έτσι. Όχι, λοιπόν, θέλω να πω ότι το έργο λέγεται σεμνά 19 Μαΐου. Είναι πολύ σεμνός ο τίτλος και ο νόνο ήτο. Την ειδοποιώ διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά μας προς το παρόν. Δεν έχω την ευχέρεια να πω τα ονόματα όλων των παιδιών, τουλάχιστον στο δεύτερο, γιατί δεν τα γνωρίζω ακόμα. Θα έρθουμε να σας δούμε ούτως ή άλλως και λοιπόν, αν μας δώσετε την χαρά να έχουμε και κάποια πλάνα από την παράσταση, βεβαίως, να τα προβάλλουμε στην εκπομπή. Θα θέλαμε πάρα πολύ. Θα σας αρέσει πολύ. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Πολύ πολύ επιτυχία εύχομαι. Παύλο μου, ειλικρινά, ναι. Και πολύ σε ευχαριστώ για την κουβέντα που είχαμε. Βλέπουμε λίγα πλάνα, αλλά θα μας δώσει την ευκαιρία ο Παύλος να έχουμε και περισσότερα από την παράσταση. Πολύ μεγάλη επιτυχία εύχομαι στην παράσταση αυτή και στην άλλη ευστοχητήριο. Στην άλλη, ναι, να πούμε τα παιδιά τα οποία δεν ξέρω, δεν προλάβαμε χρονικά. Τα δείξαμε πριν, αφού τα δείξαμε τα πλάνα όλα των παιδιών. Όχι, βγήκανε και κάνανε δηλώσεις που τους είπα, παιδιά, εγώ δεν σας έχω επιβάλει να πείτε λόγια για μένα. Α, έχουμε το βίντεο της παράστασης που δεν προλαβαίνουμε να το παίξουμε. Ναι, κάτι τέτοιο, απλώς θέλω να... Το έχουμε το βίντεο, αλλά δεν προλαβαίνουμε γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και δεσμευόμαστε να το μεταδώσουμε αύριο. Όχι, δεν είναι θέμα. Θέλουμε, εγώ τους είπα, το σας... εγώ δεν σας το έχω επιβάλει να πείτε εσείς την άποψή μου, αλλά τα παιδιά τουλάχιστον οπωσδήποτε είναι καταπληκτικά και οφείλουμε να πούμε έστω τα υπέροχα ονόματά τους. Θα το παίξουμε αύριο, το υπόσχομαι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή που είχαμε. Και όταν ξανασυναντηθούμε, να μου φέρεις και ροδάκι, να σε παρακαλώ από τη Βραβρώνα. Αυτή την εποχή όχι. Όχι, καλά, μην φέρεις. Την άνοιξη. Την άνοιξη. Την άνοιξη προς το Μάιο, τα πρώιμα. Τα πρώιμα. Ναι. Πολύ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Την αγάπη μας, διαφημισούλες, επιστρέφουμε σε λίγο. Και...